Οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις αντεπίθεσης σε τουλάχιστον τρεις τομείς της πρώτης γραμμής και έχουν επιτύχει κέρδη στις 19 Ιουνίου, λέει το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου. Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν ότι τα Ουκρανικά στρατεύματα συνέχισαν τις επιθέσεις βορειοδυτικά, βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά της Μπαχμούτ στις 19 Ιουνίου και ισχυρίστηκαν ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις προήλασαν βορειοανατολικά της Μπαχμούτ και πραγματοποίησαν επιπλέον επιθέσεις κοντά στην Μπερκίβκα, στη Γιαχίντε και στην Κλιτσίβκα. Η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μαλιάρ, ανακοίνωσε επιπλέον ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα Ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή του Ταβρίσκ προς την κατεύθυνση της Ζαπορίζια προχώρησαν κατά 7 χιλιόμετρα και απελευθέρωσαν 113 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών, περιλαμβανομένων 8 οικισμών στο δυτικό Ντονέτσκ και στη δυτική Ζαπορίζια. Οι Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν ότι τα Ουκρανικά στρατεύματα επιτέθηκαν νότια της Βέλικα Νοβοσίλκα στο δυτικό Ντονέτσκ. Γεωεντοπιστικό υλικό που αναρτήθηκε στις 19 Ιουνίου επιβεβαιώνει ότι τα Ουκρανικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το Πιατικάτκι περίπου 25 χιλιόμετρα από το Ρίκιβ στη δυτική Ζαπορίζια. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι η Ρωσία πιθανά αναπτύσσει μεγάλα τμήματα των δυνάμεων του Δνίπερου από την αριστερή όχθη της Χερσόνας στη Ζαπορίζια και στην Μπαχμούτ, απαντώντας έτσι στις ενέργειες αντεπίθεσης της Ουκρανίας του τελευταίου δεκαημέρου. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου είχε πει νωρίτερα ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις ίσως προχωρούσαν προσωρινά σε πάυση των επιχειρήσεων αντεπίθεσης για να επανεκτιμήσουν την τακτική για τις μελλοντικές επιχειρήσεις. Η δεξαμενή σκέψη νωρίτερα σημείωνε ότι η Ουκρανία δεν έχει δεσμεύσει την πλειονότητα των διαθεσίμων δυνάμεων για τις επιχειρήσεις αντεπίθεσης, ούτε έχει ξεκινήσει τις βασικές της προσπάθειες.